Στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Ιγουμενίτσας, πέρα από την αύξηση της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης του λιμανιού, στοχεύει ο οργανισμός Λιμένος με την δημιουργία μαρίνας που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί εκατοντάδες σκάφη στην παραλία της πρωτεύουσας του νομού Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση προς τη Θεσπρωτεία και τις παραλίες της έχει αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας της κατασκευής της Εγνατίας Οδού και της μείωσης των αποστάσεων. Η ανάγκη για τη δημιουργία μαρίνας είναι επιτακτική και φαίνεται πως οι συνθήκες και η τοπική κοινωνία είναι όριμες πλέον για μια τέτοια προοπτική, κάτι που επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ιγουμενίτσας Νικόλαος Κότσιος, που έχει ήδη στα χέρια του την προμελέτη. Η προμελέτη περιλαμβάνει δύο προτάσεις για την κατασκευή της μαρίνας. Η μεν πρώτη προβλέπει μαρίνα 370 περίπου θέσεων στη δεξιά πλευρά του λιμανιού, ενώ η δεύτερη 210 θέσεων στο σημείο μεταξύ του παλιού νέου λιμανιού και των νέων εγκαταστάσεων. Η προμελέτη πρόκειται να μπει στην διαδικασία της διαβούλευσης στους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Το έργο αναμένεται να κατασκευαστεί είτε με σύμβαση παραχώρησης είτε με ΣΔΙΤ. Νομίζω ότι όλοι αυτό ζητάνε τώρα, να πω ότι θα γίνει μια μαρίνα στην Ιγουμενίτσα, γιατί θα πρέπει να δούμε και την τουριστική προοπτική της Ιγουμενίτσας και όχι μόνο την επιβατική και την εμπορευματική κίνηση που δίνει ο Λιμένας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωριμά τα πράγματα, το επιζητάνε και για τα καταστήματα που δρούν στην Ιγουμενίτσα, αλλά είναι και φυσικό να γίνει, είναι φυσική απόλυξη. Τώρα με την Εγναντία θα μπορούν και άλλοι άνθρωποι που ζουν στα Γιάννα και τα λοιπά να έχουν ένα σκάφος εδώ πέρα στην περιοχή πολύ εύκολα προσβάσιμο, έτσι, με φύλαξη, με πάρκινγκ, με προδιαγραφές δηλαδή, για να μπορεί να αναπτυχθεί η αναψυχή. Παράλληλα με τη Μαρίνα, ο οργανισμός Λιμένα Ιγουμενίτσα στοχεύει στη δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου που θα προσελκύσει τουρισμό και επενδύσεις. Αυτό προβλέπεται να γίνει στις εγκαταστάσεις του παλιού λιμανιού. Προσπαθούμε να κάνουμε το λιμάνι ανταγωνιστικό και οικονομικό, και τα εμπορεύματα να φεύγουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές να είναι μικρότερες σε κόστος, έτσι, και πιο γρήγορες, αλλά και η τουριστική ανάπτυξη της Ιγουμενίτσας νομίζω ότι θα είναι προς όφελος της ευρύτερης περιοχής και της περιοχής.